θέλησή του να μαθαίνει, η ευγένειά του να μοιράζεται και η πολύπλευρη σκέψη του που ταξίδευε από κτίρια που διαμορφώνονταν οι τείχες της χώρας, οι δικαστικές αίθουσες, μέχρι και τα μονοπάτια στα λασιθιώτικα βουνά που λάτρευε, διαμόρφωνε μια προσωπικότητα που, αν μη τι άλλο, με την πρώτη κιόλας επαφή μαζί του, αρκούσε για να βγάλει στο συμπέρασμα ότι ο Αντώνης Βγόντζας είχε μέσα του έμφυτη την αγάπη για τη ζωή και για ό,τι έκανε. Υπάρχουν και φιλοδοξίες. Μερικές είναι στο πόη των ανθρώπων που έχουν τις φιλοδοξίες, μερικές είναι πιο πάνω από τον πόη τους. Είμαστε σήμερα συντετριμμένοι. Χάσαμε τον Αντώνη Βγόντζα. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας, έναν κορυφαίο νομικό. Όσο με αφορά, έχασα έναν αγαπημένο άνθρωπο, έναν αδελφό. Θα μας εμπνέει πάντα, με το πάθος του για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη, για το σοσιαλισμό, με την προοδευτική του σκέψη. Και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και με σεβασμό και για τον αγώνα που έδωσε για την ίδια τη ζωή, με μεγάλη αξιοπρέπεια και πίστη, όρθιος μέχρι την τελευταία στιγμή και παρόν στην προσπάθεια του κινήματος αλλαγής. Τα ειλικρινή μου συλληπτήρια στην αγαπημένη μου Πόπη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους. Ο νομικός, ο αρθρογράφος, ο συγγραφέας, ο πολιτικός, ο άνθρωπος, ο κριτικός, όπως του άρεσε να λέει Αντώνης Βγόντζας, στα 73 του χρόνια μετά από τη γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, κατέβασε το μολύβι και έπαψε να γράφει. Όταν πια την περασμένη Παρασκευή στην εφημερίδα Νέα Κρήτη δεν έφτασε το άρθρο του για το φίλο του Σαββάτου, μετά από 19 χρόνια καθημερινής αρθρογραφίας, συνεργασίας αλλά και φιλίας δυνατής που χτίστηκε μέσα στο χρόνο, όσοι τον παρακολουθούσαν ήξεραν ότι το τέλος πλησιάζει. Μόνο για το λόγο αυτό Αντώνης Βγόντζας θα άφηνε το μολύβι, μέσα από το οποίο αποτύπωνε τη σκέψη του ως ενεργός άνθρωπος, ως πολιτικό όν, ως ενεργός πολίτης. Κάτι που και ο ίδιος σαν να ήξερε. Κάτι που άφηνε ίσως να εννοηθεί στο τελευταίο άρθρο του που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 22 Μαρτίου στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Ανατρέχοντας τις σκέψεις μου 24 χρόνια πίσω, επιβεβαιώνω την αλήθεια της εναρκτήριας πρότασης. Πράγματι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άνοιξη και τότε και τώρα. Διαπιστώσεις και τότε και τώρα. Αναζητήσεις και τότε και τώρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τουλάχιστον όσο την τύχη μας την καθορίζουμε εμείς. Ένας καλός φίλος και σύντροφος, ένας σπουδαίος επιστήμονας και αγωνιστής κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, έφυγε σήμερα από κοντά μας. Αντώνη, καλό σου ταξίδι. Ο Αντώνης υπήρξε ένας εξαίρετος φίλος για πολλά χρόνια στον ίδιο πολιτικό χώρο. Δώσαμε μαζί αγώνες, μάχες για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο και θα λείψει από την Κρήτη. Όχι μόνο από τον πολιτικό χώρο που τόσο αγαπούσε, αλλά και από τις γνώσεις του στον νομικό κόσμο. Θερμά συλληπιτήρια. Και ένα υπέροχο άνθρωπο και ένα πάρα πολύ καλό φίλο. Ένα σπουδαίο δημοκράτη και ένα αγωνιστή της ζωής και της δημοκρατίας στον Αντώνη τον Βγόντζα, και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια και για τους εμάς τους φίλους του, την οικογένειά του, αλλά πάνω απ' όλα και το δημοκρατικό χώρο, τη δημοκρατική παράταξη. Διαχρονικά έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλους αγώνες. Αγώνες για το κίνημα που υπηρέτησε, αγώνες για τον πρόεδρο, τον ιδρυτή του κινήματος, αγώνες για τη δημοκρατία, αγώνα και προσπάθεια για την ίδια την ανάπτυξη της χώρας και της Κρήτης. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο συντάκτης και του νομοθετικού πλαισίου για τη σύμβαση του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλιο. Ας είναι πραγματικά έτσι αιωνία του η μνήμη, θα το θυμόμαστε πάντα και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Οι συγγενείς, οι φίλοι, η Κρήτη, το Ηράκλειο, η Ελλάδα θα έλεγα, χάσαμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, ένα καλό φίλο, ένα γλυκύτατο άνθρωπο και ένα σπουδαίο Έλληνα. Νομίζω ότι η απώλεια είναι μεγάλη. Εύχομαι στους συγγενείς, στους στενούς τους συγγενείς, να είναι καλό να το θυμώνται και να είναι περήφανοι γι' αυτό. Και πρέπει να φτάσουμε στη ρίζα του κακού. Ο
Αντώνης Βγόντζας, με καταγωγή από το Καπίστρι, ένα μικρό χωριό στις ρίζες των Λασιθιώτικων Βουνών, σπούδασε νομικά, οικονομικά και οικονομικά μαθηματικά στην Αθήνα, τη Δυτική Γερμανία και τη Φιλανδία, ενώ ασκούσε τη δικηγορία από το 1971. Ως πολιτικοποιημένος νέος συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα και ως φοιτητής και ως δικηγόρος, ενώ υπερασπίστηκε κυρίως φοιτητές σε στρατιωτικά και πολιτικά δικαστήρια όταν ζητούσαν ελεύθερες εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια των δικών, κακοποιήθηκε και τελικώς φυλακίστηκε για 5 μήνες στο ΕΑΤΕΣΑ ως προτεργάτης της φοιτητικής αναταραχής. Ανήσυχο πνεύμα, άνθρωπος με αξίες και ιδανικά, ήταν εκεί, μέχρι την ίστατη ώρα. Στη μάχη για το δίκαιο, τη μάχη για μια καλύτερη κοινωνία, τη μάχη που μόνο ένας άνθρωπος με τη δύναμη του Αντώνη Βγόντζα θα μπορούσε να δίνει μέχρι και πριν ο χρόνος αρχίσει να μετρά αντίστροφα σε ώρες πια. Να μπω απευθείας στο θέμα σας, ναι, και στο θέμα μας, γιατί απασχολεί όλους τους Έλληνες. Ο Αντώνης Βγόντζας έφυγε μαχόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή, με την πένα στο χέρι γράφοντας ακατάπαυστα αγωνιζόμενος για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. Μπήκε μπροστά με προθυμία σε όλα τα δύσκολα. Ευτυχώς πρόλαβε να κρατήσει στα χέρια του το συγγραφικό κύκνιο άσμα του, το βιβλίο του για τη μεταπολίτευση και την κρίση. Δεν πρόλαβε όμως να εκπροσωπήσει την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Λασίθι, στη Βουλή των Ελλήνων, όπως το επιθυμούσε βαθιά και όπως το άξιζε. Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον συγκροτημένο και μαχητικό δικηγόρο, τον μελετητή του δικαίου, τον έγκυρο αναλυτή των θεσμικών προβλημάτων της χώρας, τον πάντα διαθέσιμο φίλο, τον τρυφερό άνθρωπο, και εύχομαι κουράγιο στη σύζυγο, τα αδέλφια του και όλους τους δικούς του. Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει βυθεί στο πένθος όλο τον νομικό κόσμο της χώρας, νομίζω, γιατί ο Αντώνης ήταν γνωστός ευρύτερα σε όλη την επικράτεια. Είχε εξαιρετική νομική κατάρτιση, είχε ποικίλα ενδιαφέροντα και η παρουσία του στο δικηγορικό και όχι μόνο κόσμο της χώρας ήταν αισθητή. Εκφράζω τη βαθιά μου γύψη για το θάνατό του και συγκινούμε θερμώς την οικογένειά του. Ένας άνθρωπος που πραγματικά με την νομική του επάρκεια, με την πολιτική του επάρκεια, μπορούσε να είναι δίπλα σε ένα τέτοιο μεγάλο σε όγκο μέγεθος ηγέτη όπως ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, και στη συνέχεια νομίζω ότι και ο νομικός κόσμος και η Κρήτη και η προοδευτική παράταξη έχουν χάσει. Βαθιά θλίψη νομίζω κυριαρχεί σε όλους μας. Η δημοκρατική παράταξη θρηνεί σήμερα την απώλεια μιας εμβληματικής φυσιογνωμίας για τα πολιτικά δρόμενα και για τα νομικά δρόμενα της χώρας μας, το Αντώνη του Βγόντζα. Το μόνο θρηνούμε για την απώλειά του και του ευχόμαστε καλό ταξίδι. Ο Αντώνης Βγόντζας συμμετείχε στην ομάδα υπεράσπισης του Ανδρέα Παπανδρέου πριν και κατά τη διάρκεια της στο ειδικό δικαστήριο, καθώς και στα αγγλικά δικαστήρια κατά του περιοδικού Time, ενώ για πολλές δεκαετίες συμμετείχε στον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας ως μέλος σημαντικών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και μέλος ομάδων που οραματίζονταν μεγάλα έργα για τη χώρα, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στην Αττική, η ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου, αλλά και το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, που υπήρξε βασικός συντάκτης του σχεδίου νόμου για τη δημιουργία του. Η απώλεια του Αντώνη Βγόντζα αφήνει μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό στη νομική επιστήμη, την πολιτική, στο κίνημα αλλαγής και στην Κρήτη. Υπήρξε ένας πραγματικός μαχητής της ζωής και σε όλο το διάστημα της ασθένειάς του ήταν παρόν στα πολιτικά δρόμενα, τόσο με την τακτική αρθρογραφία του, όσο και με την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες και τα όργανα της παράταξής μας, που με συνέπεια πάντα υπηρετούσε. Κορυφαία προσωπικότητα της νομικής επιστήμης, με μεγάλη συμβολή στην προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης, αγωνίστηκε μέχρι τέλους για τις προοδευτικές ιδέες και τις πολιτικές του ελευθερίες. Θλίψη προκαλεί σε όλους μας ο ξαφνικός θάνατος του δικηγόρου Αντώνη Βγόντζα. Προσωπικότητα σεβαστή σε όλη την Κρήτη. Ο Αντώνης Βγόντζας υπηρέτησε τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Έδωσε μάχες κατά της δικτατορίας και συνέβαλε ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ο Αντώνης Βγόντζας είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας στα Υπουργεία Υγείας και ΥΠΕΧΟΔΕ, Νομικό Σύμβουλο στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Παιδείας και την Προεδρία της Κυβέρνησης, διατέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και πραγματογνώμονα σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαστική Συνεργασία Ευρώπης-Αμερικής.
Στην τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου είχε διατελέσει διευθυντής του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, ενώ αρθρογραφούσε επί δεκαετίες. Η συγγραφή ήταν από τις μεγάλες του αγάπες, ανάμεσά του τα 5 βιβλία που εξέδωσε, όπως τη δίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, τα σκληρά και άγρια χρόνια στη μεταπολίτευση, το βιβλίο «Πορεία στην ομίχλη της κρίσης» και το βιβλίο «Ανάμεσα στη μικρή και μεγάλη ιστορία» που ανάμεσα στις πρώτες σελίδες έγραφε. Γιατί το δημοσιεύω? Δεν έχω απαντήσει ακόμα στο ερώτημα γιατί το δημοσιεύω. Δεν πρόκειται για αυτοβιογραφία. Τόση αλαζονία και τέτοια ματαιοδοξία δεν έχω, νομίζω. Άλλωστε, δεν τελείωσα. Έχω κέφι ακόμα και ενθουσιασμό. Σχεδιάζω, έχω οράματα. Καταπιάνομαι με όσα καινούρια μπορώ να κατανοήσω. Η θέλησή μου για ζωή παραμένει ακέραιη. Γενικώς, στη δική μου ζωή, όπως και στη ζωή των περισσότερων μας, η πορεία μας δεν είναι ποτέ ευθύγραμμη. Ο Αντώνης Βγόντζας, στα 73 του χρόνια, έλεγε ότι ένιωθε πλήρης και χαιρόταν να βρίσκει την ομορφιά στις μικρές στιγμές με τα μέλη της οικογένειάς του, τον αδερφό του Αλέξανδρο, τους αγαπημένους του φίλους. Αγαπούσε τις πολιτικές συζητήσεις και πίστευε στους νέους. Όπως ο ίδιος, ακόμη και όταν έμαθε ότι ο καρκίνος του χτύπησε την πόρτα, πρόσθεσε στις γνώσεις του πώς είναι να συμβιώνεις με την επάρατο νόσο, έτσι του άρεσε να λέει ή και να γράφει σε ευχετήριες κάρτες. Να μαθαίνεις να ανακαλύπτεις συνεχώς νέα πράγματα, να είσαι ανοιχτός σε νέες προκλήσεις. Στον έγκριτο νομικό, τον οραματιστή πολιτικό, τον υπέροχο και ευγενή άνθρωπο, τον συνεργάτη και φίλο του ομίλου της Κρήτη TV, Αντώνη Βγόντζα, καλό ταξίδι.